Λοιπόν, όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα δείχνουν έναν διαφορετικό κόσμο που υπάρχει δίπλα μας και τον αγνοούμε. Εμείς εδώ, ως προσωπικά τέλος πάντων, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και με την παράταξη που έχουμε, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το συγκεκριμένο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε να γίνει άμεσα ένα γραφείο στήριξης τέτοιων επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων, όπου θα διευκολύνει να ιδρυθούν τέτοιοι συνεταιρισμοί με τεχνογνωσία, με νομοθεσία, με διευκόλυνση τέλος πάντων με την επαφή με τους δημόσιους φορείς, γιατί όποιοι δοκίμασαν μέχρι στιγμής να ανοίξουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μπλέξανε με έναν απέραντο κυκαιώνα γραφειοκρατίας, με ελλείψεις από το δημόσιο τομέα που δεν ήξεραν πώς θα βγάλουν, ας πούμε, αφημί αυτοί οι άνθρωποι. Και τέλος πάντων, πέρα από αυτό, τα δημοτικά κτίρια, τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, έτσι, είναι ένα πεδίο όπου μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις και ήπιες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν το έχει εκμεταλλευτεί τουλάχιστον ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε να στηριχτεί σε τέτοιες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν πολύ πιο εύκολα και πιο ευέλικτα να εφαρμόσουν τέτοιες αναβαθμίσεις και να εκμεταλλευτεί τα όποια λεφτά δίνονται αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο και γίνονται καπνός που μολύνει την ατμόσφαιρα και την υγεία όλου του πλανήτη, θα μπορούσαν αυτά άμεσα να αποδώσουν καθαρές μορφές ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο δεν παίρνει κανείς την πρωτοβουλία μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Περιμένουν από τον ιδιωτικό τομέα και από τις γιγάντιες επιχειρήσεις να το κάνουν. Το βλέπουμε στη Γερμανία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας της Γερμανίας παράγεται αυτή τη στιγμή από συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι της τάξης των 500.000 ανθρώπων. Ένα παράδειγμα, όχι στην παραγωγή της ενέργειας, έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη κιόλας το συνεταιριστικό παντοπολείο που έγινε του Bioscope, το οποίο έγινε με μηδέν κεφάλαια χρηματοδότηση απ' έξω. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν, βάλαν όλοι ένα μικρό κεφάλαιο και φτιάξαν μια επιχείρηση η οποία για την ώρα στέκεται. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο με ένα σωστό και ορθό σχεδιασμό και με την υποστήριξη ανθρώπων από την Ευρώπη, όπως ο ΔΙΚ, στο να δουλέψει αυτό το πράγμα και να δουλέψει για το Δήμο και να έχει ωφέλει ο Δήμος. Αντί να ξοδεύει δηλαδή σε πετρέλαιο, να θερμαίνεται το σχολείο με έναν τρόπο πιο ήπιο, πιο εναλλακτικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν, υπάρχουν, τα ξέρουν. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν, ως άνθρωποι πρακτικοί και οικολόγοι, νομίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα και γι' αυτό το λόγο ζητάμε και την ψήφο των πολιτών, ώστε αυτά που τα βλέπουμε να γίνονται έξω να μπορέσουν να εφαρμοστούν και στη χώρα μας από ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου και θέλουν να τα προωθήσουν. Ωραία. Αυτή είναι και η δική μας συμβολή και στα σχήματα που συνεργαζόμαστε, όπως και στις οικίες, έτσι. Αλλά να ακούσουμε τις δικές σας ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Κάνουμε μια διευκρίνηση. Ναι. 2.400 είπαμε ότι είναι συνεταιρισμοί σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα πόσο είναι, είναι και οι δύο μόνο στη Σύγχρονη στη Λαμία ή έχουμε κι άλλους. You said that we have 2,400 customers.